Με χειροκροτήματα έγινε δεκτός ο Αλέξης Τσίπρας στην κεντρική αγορά του Ηρακλείου. Μίλησε με τους πολίτες. Καλώς όρισες, Αλέξη μας. Άκουσε διαμαρτυρίες για τους φουσκωμένους λογαριασμούς. 300 ευρώ, ένα μήνα. Ένα μήνα πλήρωσα 1204 ευρώ. Τρεις και τέσσερις πάλι. Και φωτογραφήθηκε με τους Ηρακλειώτες. Από την Κρήτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε άμεση προσφυγή στις κάλπες. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε εκλογές, προκειμένου να υπάρξει μια λύση με προοδευτική κυβέρνηση και κοινωνικό πρόσημο που θα στηρίξει την κοινωνία. Επιτέθηκε ακόμη στον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι είναι προφανές ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα τώρα είναι ένα σχέδιο έκτακτης ενίσχυσης της κοινωνίας και όχι των καρτέλες χροκέρδειας που έχουν βγάλει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδος τους τελευταίους 8 μήνες, όπως είπε. Όσο παραμένει γαντζωμένο στην καρέκλα της εξουσίας, αδιαφορώντας για την κοινωνική λαϊλασία, τόσο θα συσσωρεύονται δεινά στους εργαζόμενους, στους μισθωτούς, στους αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κύριος Τσίπρας περπάτησε κατά μήκος της 1866, όπου συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες, ακόμη και με ξένους επισκέπτες, ενώ βροχοί έπεσαν τα παράπονα για την ακρίβεια, τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και τις δυσκολίες επιβίωσης, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητά άμεσα παρεμβάσεις. Τρομακτικές αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας έχουν φέρει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε απόγνωση. Σε συνδυασμό με τις εξίσου μεγάλες, πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα βασικής κατανάλωσης, στα κάψιμα, αλλά και στα ενίκια, αυτή η απόγνωση σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπεται σε απελπισία. Μετά την κεντρική αγορά, ο κύριος Τσίπρας είχε επαφές με επιχειρηματίες και εμποροβιοτέχνες που δέχτηκαν πρώτοι τις σαρωτικές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Πρέπει να βάλουμε όμως ένα τέλος, ένα φραγμό σε αυτό τον κατήφορο και με μια προοδευτική κυβέρνηση να στηρίξουμε την κοινωνία, να δώσουμε προοπτική. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευαν οι Χρήστος Σπύρτσης, Γιάννης Ρακούσης, Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, Σταύρος Αραχοβίτης, Βαγγέλης Αποστολάκης, βουλευτές του Ηρακλείου και τοπικά στελέχη του κόμματος, ενώ επισκέφθηκε την Κρήτη στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ.